Εδώ η Σάντζελιζε. Προσοχή, προσοχή. Σε τρία λεπτά. Ανακοινώνεται τρίλεπτο κίνηση και βλέπουμε την Έλενα Καρ. Στο τρίο το 2-3-6 είναι 10.30. 3-5-6-11. 3-6-7-12. Τρικάστ 6-3-5-6-3-2 παίζονται περίπου το ίδιο. 20 περίπου στο 1 αποδίδουν. 6-3 με 2 και 5 επαναλαμβάνω. Στη συνέχεια το 6-2-3-27. Το 6-3-7-29. Τετραπλό 6-3-2-5-38. 6-3-2-7-45. 6-3-2 με 5-7. Σαν Ζελιζέ, Λόβα Μπέλεν, Λαμάγκα. Και στη συνέχεια Τελεστόρι, Έλενα Καρ. Αυτό είναι το παιχνίδι εδώ στην δεύτερη υποδρομία, όπως βλέπουμε. Με τις φοράδες να κατευθύνονται στο σημείο των 1000 μέτρων. Ακόμη δεν έχουμε αποτέλεσμα στη Νότιο Αφρική. 8 και 12 και βέβαια περιμένουμε τους Ελλανοδίκης να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν ή όχι το αποτέλεσμα. Νίκησε το νούμερο 8, δεύτερο το 12. Και για όσους δεν παρακολούθησαν την κούρσα, διαγράφει και το 7. 2 και 7, δύο διαγραφές. Ναι. Και έχουμε καλύτερη παρουσίαση στο ονειποκόμο του νούμερο 6 Σαν Ζελιζέ από το High TV. Είμαστε λίγο πριν από την διαδικασία της αντιστροφής για να πάρουν θέση στο μηχάνημα εκκίνησης. Μπορώ να σας δώσω τα σύνθετα δίδυμα, όμως από την πρώτη προς την δεύτερη υποδρομία με το 8-12 στο πρώτο σκέλος, πάνω στο 3-6 εδώ η απόδοση είναι 58, στο 2-6 73 και στο 5-6 86. 3-6, 2-6, 5-6 μέχρι τα 118 είναι αυτοί οι τρεις συνδυασμοί. Σταθερά το βασικό παιχνίδι Σαν Ζελιζέ, Λόβα Μπέλεν, Λαμάγκα. Και στη συνέχεια Τελεστόρι και Έλενα Καρ. Εδώ το νούμερο 1 η Περσεφόνη. Λόγω της ζέστης υπάρχει και το δροσίσμα των ύπων λίγο πριν μπουν να τρέξουν. Είναι φυσιολογικό. Έχουμε φτάσει στην προγραμματισμένη ώρα κίνησης και περιμένουμε να ξεκινήσει η είσοδος. Πήρε θέση Σαν Ζελιζέ, πήρε θέση Έλενα Καρ. Έρχεται τώρα η Περσεφόνη. Πλησιάζει η Λαμάγκα.
Λοβαμπέλεν. Σπρίντερ Μανουέλα. Πάμε η ολοκλήρωση και με την τελεστόρη. Έξω στο 7. Αυτή είναι η τελεστόρη. Όλα πλέον έτοιμα. 1000 μέτρα η απόσταση και δίδεται η κίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Πρώτη από τον Μαρκόπουλο. Δεν θα φύγει καλά η Εμμανουέλα. Δεν πιέζει και για μπροστά. Οπότε δίνει την ευκαιρία να βγει μπροστά η Λόβα Μπέλεν και από την εσωτερική. Λαμάγκα είναι τα δύο πρώτα λόγα. Νούμερο 3, νούμερο 2. Στη συνέχεια προωθείται και η Τελεστόρη. Περνά στην τρίτη θέση. Λίγο πιο πίσω η Ελένα Καρ. Τέταρτη μπροστά από την Περσεφόνη. Ενώ έχει μείνει σαν Ζελιζέ αρκετά πίσω. Και βέβαια η Εμμανουέλα επίσης στην τελευταία θέση. Οδηγεί την υποδρομία η Λόβα Μπέλεν πλέον που έχει ένα σαφές προβάδισμα έναντι τη δεύτερη Λαμάγκα. Στη συνέχεια η Τελεστόρη Σαν Ζελιζέ προσπαθεί να πλησιάσει, καλπάζει εξωτερικά από την Έλενα Κάρ και στο κάγκελο βρίσκεται και η Περσεφόνη. Όλα αυτά καθώς πλέον πάμε για την τελική φάση όπου στρίβει πρώτη με σαφής υπεροχή. Το νούμερο 3 Λόβα Μπέλεν προσπαθεί πλέον η Τελεστόρη να πλησιάσει την Λαμάγκα. Στα τελευταία μέτρα η Λαμάγκα θέλει να πλησιάσει τη Λόβα Μπέλεν και πράγματι η Λόβα Μπέλεν μπροστά Λαμάγκα και στη συνέχεια η Τελεστόρη είναι αυτές που ξεχωρίζουν στην τέταρτη θέση Έλενα Κάρ. Μέχρι τέλους χωρίς καμία αλλαγή. Λόβα Μπέλεν, Λαμάγκα, Τελεστόρη θα βγουν μπροστά και Έλενα Καρ τέταρτη. Όπως θα φύγουν θα τερματίσουν. Το αποτέλεσμα δηλαδή 3-2-5-7. Το φαβορί βέβαια η Σαν Ζελιζέ δεν φάνηκε πουθενά. Από και, την αρχή. Και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα σαφής υπεροχή. Λόβα Μπέλεν στο κεφάλι. Η πάντα φορμαρισμένη σταθερή Λαμάγκα θα πλησιάσει μάλιστα. Λιγότερο από μισό μήκος. Τρίτη Τελεστόρη. Τέταρτη Έλενα Καρ. Πέμπτη Περσεφόνη. Σαν Ζελιζέ έμεινε πίσω από την Περσεφόνη. Έτσι κι αλλιώς η Εμμανουέλα από νωρίς είχε μείνει πίσω και εκτός κούρσας. Ωστόσο, στην Αφρική ακόμη το αποτέλεσμα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα επίσημο στη Νότιο Αφρική μεταξύ 8 και 12. Βλέπουμε και πάλι τι έγινε από την αρχή. Θα βγει γρήγορα η Λόβα Μπέλεν στο κεφάλι, θα ακολουθήσει η Λαμάγκα από μέσα. Στη συνέχεια και η Τελεστόρη και τέταρτη η Έλενα Καρ. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι και στην άφηξη. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δηλαδή, γιατί και στην πέμπτη θέση είναι η Περσεφόνη, στην έκτη Σαν Ζελιζέ και τελευταία η Εμμανουέλα. Όπως βγήκαν κατά τη διαδρομή, έτσι τερμάτισαν. Με το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, 3-2-5-7, να είναι αυτό που θα μας απασχολήσει από πλευράς αποδόσεων. Προφανώς δεν μπορούν να βγουν αποδόσεις αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη κούρσα, όπως καταλαβαίνετε, διότι υπάρχουν και τα σύνθετα παιχνίδια. Και όσο υπάρχει εκκρεμότητα στην Νότιο Αφρική, δεν θα μπορεί να εκδώσει αποδόσεις, όπως καταλαβαίνετε. Άλλαξε η άφηξη στην Νότιο Αφρική. Και τώρα... Άλλαξε. Το 12 πήρε την νίκη. Και τώρα... Το δεν είναι επίσημο αποτέλεσμα, είναι ανεπίσημο, αλλά αλλάζουν τη σειρά άφηξης με 12, 8, 13, 11. Αλλά είναι ακόμη ανεπίσημη, επαναλαμβάνουμε. Εντάξει, θα περιμένουμε να επικυρωθεί το τυπικό. Το τυπικό περιμένουμε. Αφού άλλαξε η άφηξη. Το τυπικό είναι και το ουσιαστικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος έπαιξε σκορ 2 και 7, πληρώνεται
Παίζει δηλαδή κανονικά σαν να έχει νικήσει. Επαναλαμβάνω, επειδή λογικά θα αλλάξει, θα επισημοποιηθεί το αποτέλεσμα, το οποίο ναι μεν είναι ακόμη ανεπίσημο, οι διαγραφές για 2 και 7 παίζουν με το φαβορί, το οποίο πήρε την νίκη στα χαρτιά. Οπότε στο πρώτο σκέλος έχουμε 2, 7, 12 νικητές. Περιμένοντας να επικυρωθεί λοιπόν το αποτέλεσμα και στα δύο αυτά υποδρόμια, για να δούμε αποδόσεις, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της νικήτριας εδώ, τον Ηλία Σιατούνη. Καλησπέρα και από εμάς, ο κύριος Σιατούνης είναι μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια. Έχετε εκεί κάτι ενδιαφέρον? Όχι, ε. Λοιπόν, φαίνεται ότι όταν βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες, δεν έχει ατυχίες, φαίνεται ότι πάει καλά και εξαργυρώνει και την πολύ καλή της φόρμα και σταθερή κυρίως. Για αυτές τις κλάσεις έχει δείξει μια σταθερότητα. Πιστεύω ότι είναι καλή φοράδα, ότι θα διακριθεί και στις επόμενες υποδρομίες που έχει ανέβει τώρα κατηγορία. Άμα είναι ξεμπλοκάριστη και είτε είναι επικεφάλης είτε δεύτερη είτε τρίτο άλογο, αλλά ξεμπλοκάριστο, σίγουρα αποδίδει το maximum των δυνατοτήτων της. Την προηγούμενη συμμετοχή, μετά που κέρδισε, που ήρθε τέταρτη, είχε ατυχίες, κόνταψε. Με το μέσα στάρτ δεν έχει πάντα την κατάλληλη διαδρομή και δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να μας δείξει τις πραγματικές δυνατότητες. Mm-hmm. Σήμερα βρέθηκε στο κεφάλι, ήταν πιο απλοποίηση την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της νικήτριας.